να καθιερωθεί στην εταιρική νομοθεσία και στο εμπορικό δίκαιο της χώρας μας η κατηγορία των μικροεπιχειρήσεων, ζητάει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ενσωματώνοντάς το και επίσημα στο καταστατικό της. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατ' εφαρμογή από το 2005 της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, έχει ήδη καθιερωθεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μορφή της πολύ μικρής επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο με την ορολογία micro-enterprises. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συγκεκριμένα των μικροεπιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βεβαίως των επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ύψους του ισολογισμού. Η ΕΣΕ ενσωμάτωσε την κοινοτική οδηγία στο καταστατικό της επίσημα, καθιερώνει δηλαδή στην εταιρική νομοθεσία και την κατηγορία των μικροεπιχειρήσεων, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκάθαρα να σας πω ότι στην Ελλάδα οι μικροεπιχειρήσεις είναι το 97% της επιχειρηματικότητας. Και τι είναι μικροεπιχείρηση? Αυτή η οποία απασχολεί λιγότερο από 10 άτομα και κάνει τζίρο πολύ λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Μάλιστα σε κάποιες χώρες έχουν βάλει το όριο και στα 700.000 ευρώ τζίρο ή στις 350.000 ευρώ τζίρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αυτή είναι η ταυτότητα της ελληνικής αγοράς και πρόσφατα είδαμε ότι το μόνο πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις μικροεπιχειρήσεις ήδη ξεκίνησε και θέλαμε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αναβάθμιση και την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας μας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ανήκει σε αυτή την κατηγορία αλλά συμπληρώνει κάποια κριτήρια παραπάνω, μπορεί να προχωρήσει σε άλλη κατηγορία, δηλαδή αλλάζει? Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 2 ετών. Εάν υπερβεί 2 συνεχόμενα έτη αυτή την κατηγορία του τζίρου που σας είπα ή των εργαζομένων, τότε μετατάσσεται σε μια ανώτερη κατηγορία. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος της πολύ μικρής επιχείρησης, να γίνει μεσαία, να γίνει μικρομεσαία, να αναβαθμιστεί, να αναπτυχθεί, να μπορεί να απασχολεί περισσότερους, να έχει μεγαλύτερο τζίρο και φυσικά και κέρδη. Αυτός είναι ο σκοπός, αν θέλετε, και της ΕΣΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να προωθήσουν τη μικροεπιχείρηση, γιατί εκεί βλέπουμε όλοι ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Κάτι που στις πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν. Λόγω της έντονης οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και κάποια αιτήματα ουσιαστικά της ΕΣΕ για τις ελληνικές μικροεπιχειρήσεις? Ναι, βεβαίως. Τα αιτήματα τα οποία έχουμε σχετίζονται με τη φορολογία βέβαια και με την ασφαλιστική φορολογία που μπαίνει στη ζωή μας πλέον. Εκεί θα μπορούσαμε πραγματικά να πούμε ότι θα υπάρξουν κάποια κίνητρα για τις μικροεπιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους και τον τζίρο τους. Σε άλλες χώρες υπάρχουν ευεργετικές συνθήκες και επιχειρηματικό περιβάλλον υπέρ των μικρομεσαίων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, για να μπορούν να τους δώσουν το περιθώριο να αναπτυχθούν. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο μπορούμε να πετύχουμε και εμείς στη χώρα μας με τα αιτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει για τη φορολογία, για το ασφαλιστικό, για την ρευστότητα, για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και βεβαίως για ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνα του INEMIT SE, οι οικονομικοί κίνδυνοι για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί, με τις μικροεπιχειρήσεις να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι περισσότερες από τις μισές εκδήλωσαν φόβους πιθανού κλεισίματος στο επόμενο διάστημα. Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός πολύ μικρών μικροεπιχειρήσεων καθώς και των εργαζομένων που αντιστοιχούν σε αυτές επισημαίνει και την διέξοδο που παρέχει στην επιχειρηματικότητα ανάγκης αντί σε μια πιο υγιή επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Παράλληλα, η έρευνα υπογραμμίζει και το γενικότερο δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο πλήττεται από την υπερφορολόγηση, την οικονομική αστάθεια, τη μείωση της κατανάλωσης, την έλλειψη ρευστότητας, τη γραφειοκρατία και πολλά άλλα επιχειρηματικά εμπόδια. Αντίθετα, σύμφωνα με το πρόσφατο βαρόμετρο για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα βασικά μεγέθη, κύκλους εργασιών, απασχόληση, τιμές, επενδύσεις, παραγγελίες και συνολική κατάσταση των μικροεπιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με το πρώτο, με μόνη εξαίρεση τις παραγγελίες, ενώ οι τιμές παραμένουν σταθερές.